Για να ξεκινήσουμε από το πρωινό του Χαντένα και στον Λιάγκας, όπου νομική πέρασε ο πιλότος που έπνιξε τη γυναίκα του και παρίστανε το θέατρο μετά, έως το ληστέψανε. Για πάμε να δούμε αντιδράσεις από τον πατέρα της αδικοχαμένης Καρολάιν. Θα μου πεις τώρα, ο πιλότος θα είναι συνάδελφος με τον Μπούλια και τον Λίτρα. Έχουμε την πρώτη αντίδραση, Κέλλη μου καλημέρα, του ταλέπορου πατέρα του David Crouch, ο οποίος εδώ γερνάει σε ένα γεροκομείο, τέλος πάντων, τι να κάνουμε στο Βόλο, έτσι θα βρει ζωή. Η γυναίκα του πήγε με την εγγόνα στις Φιλιππίνες, έρχεται και το βλέπει μία στο τόσο και εκείνος γερνάει, αυτή είναι η αλήθεια, επικρή ζωή, του διέλυσε την οικογένεια και γερνάει σε ένα γεροκομείο εκεί στο Βόλο. Δυστυχώς, είναι παράπλευρη απώλεια αυτή. Ο David Crouch. Εγώ λυπάμαι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ακόμα που πνευματικά είναι δυνατός και έχουμε την πρώτη έξαλλη αντίδρασή του στην επιτυχία του πρώην γαμπρού του που πέτυχε ο άνθρωπος. Μαθαίνω τώρα, θα μάθω, ή νομική, θα μάθουμε μάλλον όλοι, ή νομική έχει περάσει ή πολιτικό της νομικής. Όπως και να έχει πάντως, να πούμε ότι με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Από πιλότος, θα πάει για δικηγόρος. Θα μου πει, σκέφτεται το μέλλον του. Έτσι, σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Δεν πρέπει να βρει μια αξιόλογη δουλειά, να βγάλει τα προς το ζήν. Κάποιες μέρες με βραχιολάκι, έτσι λέει ο νόμος, θα πηγαίνει σε κάποια μαθήματα που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει διαδικτυακά ή ας πούμε στις εξετάσεις εξαμήνου. Δεν μπορεί να δίνει το κελί γιατί μπορεί να αντιγράψει το κελί. Θα πηγαίνει κανονικά στις αίθουσες του Πανεπιστημίου, δεν ξέρω αν πάρει και καμιά μετάταξη να έρθει από εκεί, Αθήνα, δεν ξέρω πού. Θα πηγαίνει με τους άλλους φοιτητές. Θα το βλέπω, θα κάθεται εγώ, θα κάθω. Αν μου πεις αυτά σε αυτή τη χώρα, γιατί αν ήταν στο Αμέρικα, δεν θα ξαναέβλεπε το φως του ήλιου. Από τη φυλακή θα έβγαινε μόνο νεκρός. Έτσι. Ισόβια ίσον ισόβια. Όχι εδώ που είναι 15 χρόνια. Πάμε εγώ να δίνω νομική για να περάσω να γίνω δικηγόρος. Και δύο καθίσματα δίπλα μου θα έχω τον Πάπη Αναγνωστόπουλο. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το αλήθεια. Δούμε αυτό κάποια στιγμή όμως. Θα το δούμε όμως. Πρέπει να το δούμε από την άλλη μεριά κάποια στιγμή. Ναι, κάποια αλλά δικαιώματα πρέπει να αφαιρούνται σε ιδεχθείς δολοφόνους. Δηλαδή δεν γίνεται να απολαμβάνεις τα προνόμια ενός φοιτητή. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ή αν θέλει κάποιος να σπουδάσει να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχει σοφρονιστικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό. Να τελειώσει το λύκειο, να αφαιρέσει το δικαίωμα να δίνει πανελλήνιες. Όχι, όχι, όχι. Έχουν όλοι δικαίωμα. Εγώ λέω την άποψή μου. Να το ξαναδούνε. Τι να κάνουμε. Πώς θα βλέπουν όλο το ποινικό. Σε μια σπηλιά και να τελειώσει το λύκειο των φυλακών και να μείνει εκεί μέχρι να σοφρονιστεί. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να σπουδάσει δηλαδή. Πρέπει να τον ετοιμάσουμε για την επόμενη τη ζωή. Αυτό δεν είναι ένα βήμα προς τη βελτίωση, την αυτοβελτίωση. Όχι, εγώ δεν θέλω να βελτιωθεί. Εγώ θέλω να τελειώσει το λύκειο και να μην έχει δικαίωμα να σπουδάζει. Να μην έχει δικαίωμα. Να επαναφέρουμε την άνθρωπο ποινή. Εγώ δεν λέω ότι το πράγμα αυτό είναι ακρότητα. Ένας άνθρωπος που έχει σκοτώσει λοιπόν μια. Θα μου πεις, η ζωή σε αυτή τη χώρα συνεχίζεται έτσι και μετά και για έναν δολοφόνο. Που μετά από λίγα χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Μια κοπέλα που διαλύσει δύο οικογένειες να μην σπουδάσει. Όπως παλιότερα αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα και δεν ψήφισε. Αφαιρώντας τα δικαιώματα. Να το αφαιρέσει το δικαίωμα να σπουδάσει. Σαν να το στέλνει στο θάνατο. Πάμε στην Κέλλη Κοινοπόλου. Έλα Κέλλη μου, πάμε στην αντίδραση του David Crouch. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μιλάω μαζί του εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν. Μου ζητά να τον ενημερώνω για τον Μπάμπι, ο David Crouch. Θα πρέπει να σας πω ότι τόσο θυμωμένο δεν τον έχω ξαναδεί ή διαβάσει, τέλος πάντων, γιατί μιλάμε με mail. Θα δείτε και εσείς την κάρτα, τον βρίζει στην προσπάθειά του αυτή να σπουδάσει. Προφανώς η θλίψη πια έχει αντικαταστήσει την οργή. Μιλάμε. Και στην Αμερική έχεις δικαίωμα να σπουδάσεις, αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα στη φυλακή, μπορείς να βγάλεις ό,τι δίπλωμα θέλεις, αλλά εκεί τα ισόβια είναι ισόβια. Μπορείς να γίνεις δικηγόρος, αλλά στη φυλακή θα πεθάνεις. Βλέπει το καθομολογία δολοφόνο του παιδιού του μέσα στη φυλακή, όχι να σιωπά στην ενοχή του. Αυτό ο ίδιος θεωρεί αλλά ότι θα ήταν και να μια καινούργια ζωή. Να οργανώνει τη ζωή του όταν θα βγει από τη φυλακή. Αυτό είναι που πάμε το να τον ακούσουμε. Η μόνη χαρά, ναι, η μόνη χαρά, αυτό θέλω να σας πω, είναι οι συνομιλίες που έχει με την εγγονή της Λίδια. Του στέλνει φωτογραφίες. Μου τις έχει στείλει και εμένα κάποιες από τις φωτογραφίες παιδιά αυτού του παιδιού που καμαρώνει για τη Λίδια. Θα πρέπει να σας πω ότι η ομοιότητα με την Καρολάιν είναι σοκαριστική. Μάλιστα. Αυτό θέλω να σας πω. Καταλαβαίνει φωτογραφίες που δεν μπορούν μπράβο, να βγουν. Να μεγαλώσει καλά το παιδάκι. Να. Λοιπόν, πάμε, μπράβο, και πάμε να ακούσουμε τον David Crouch.
Δεν έχω ακούσει κάτι πιο γελίο στη ζωή μου. Θα είναι τυχερός αν ξαναδεί το φως της ημέρας μέχρι να βγει από τη φυλακή αυτός ο εκπλήσωμαι που θέλει να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες ή νομική. Γιατί στη Βρετανία είναι ένα μάθημα που συνήθως μελετούν άνθρωποι που θέλουν να παραμείνουν στον ακαδημαϊκό χώρο και όχι άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Η Καρολάιν δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να σπουδάσει γιατί εκείνος ο της έκλεψε τη ζωή. Θα πρέπει να ασχοληθεί με κάτι που θα του δώσει την ευκαιρία να κερδίσει τα προστοζήν. Κάτι που να ταιριάζει περισσότερο στα ταλέντα του. Κάτι σαν να καθαρίζει τουαλέτες ή να σκουπίζει τους δρόμους. Το αγγελούδι μου έγινε 4 και περνάει καταπληκτικά. Όπως η μαμά της ήταν πολύ δημοφιλής και είχε κάνει πολλούς φίλους. Η Λιδία έκανε ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων με πολλούς συγγενείς, με πολλά παιδιά. Όλοι χόρευαν τριγύρω και έκαναν τρομερή φασαρία. Ήταν ακριβώς όπως θυμάμαι το 4ο πάρτι γενεθλίων της Καρολάιν. Έχω μια πρόσφατη φωτογραφία της Λιδίας να κολυμπάει στη ζεστή, αμόλυντη θάλασσα της Νότιας Κίνας και να το απολαμβάνει απίστευτα. Αυτή η φωτογραφία μου δίνει δύναμη και με συντροφεύει. Αυτά και από τον πατέρα της Καρολάνης και τον παππού της μικρής, έτσι. Να μου πεις λογική αντίδρασή του. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Ας σπουδάσει, ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στη φυλακή. Και κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, όταν λέμε ισόβια και δυσισόβια και ισόβια, θα πρέπει να είναι ισόβια και όχι σε 15 χρόνια να είσαι 6. Έχουμε και άλλο ξέσπασμα και στον Αλφα, στο Σούπερ Κατερινίου, οπότε μάλλον με αυτό το βίντεο θα επιστρέψω μετά.